Πάμε τώρα να δούμε, γιατί χθες είχαμε και άλλο ένα, νομίζω το τελευταίο ίσως φινάλε. Εμείς μείναμε μόνο και μπράβο μας. Όχι, και μπράβο μας. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έριξε αυλαία. Οκ, μπορεί να μην ήταν ζωντανός, μπορεί να ήταν γραμμένο. Και πλέον έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα για του χρόνου. Θα είναι σε τρία διαφορετικά, ας πούμε, πλατό, με τρεις διαφορετικές γραμμένες εκπομπές. Μοναδικός, ρεκόρ στην ελληνική τηλεόραση. Η Μάρτζη χθες υπήρξε μια συγκινησούλα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όλη αυτή την εβδομάδα παρακολουθήσαμε και τα Best of. Ναι, η τελευταία εγγραφή του, μιας και το ανέφερε, ήταν περίπου στις 25 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν και κάποια, έτσι να το πω, ονάκια που λέμε εμείς στην τηλεόραση, ναι, που μπήκαν εμβόλυμα μέσα σε αυτές τις εγγραφές. Ο Γρηγόρης λοιπόν Αρναούτογλου έριξε αυλαία χθες, αρκετά συγκινημένος, και προτείνω να το δούμε και να σας δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες μετά. Θέλω να σας πω χωρίς πολλά λόγια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Υπέροχη χρονιά, περάσαμε καταπληκτικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας εμπιστεύθηκαν να έρθουν, να ανοίξουν την καρδιά τους και να πούν όλα αυτά που θέλουν. Εύχομαι, όπως είπαμε και στην αρχή, πρώτο Θεός να είμαστε καλά να επιστρέψουμε εδώ για να ξεκινήσουμε ένα καινούριο The Tonight και πολλές ιδέες που έχουμε σκεφτεί. Και τα meeting αλλεπάλληλα τα κάνουμε όλα αυτό το μήνα για να γυρίσουμε έτοιμοι και προετοιμασμένοι για τον ανταγωνισμό που θα γίνεται πραγματικά χαμός. Μέρες και νύχτες δουλεύουμε εδώ, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε προετοίμαστοι. Έτσι, έχουμε ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα. Δεν έχουμε ετοιμάσει πολλά και σας κάνω. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ετοιμάσουμε κάτι, αλλά πάμε να γυρίσουμε τώρα με το καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, μάλιστα. Και τρεις εκπομπές. Θυμίζει πρέπει να είναι το αντένα στους στιβαρούς του όμως θα έχει ο Γρηγόρης. Λοιπόν, εκατομμυριούχος, The Tonight Show και The Red Show είναι ένα ταξιδιωτική εκπομπή. Καλό κουράγιο. Το φθινόπωρο, να πούμε καλό κουράγιο, έτσι, γιατί είναι πολλές εκπομπές και θέλει πάρα πολλές ώρες και νομίζω θα τα καταφέρει. Ναι, θα δείξει. Νομίζω ότι το θέλει και ο Γρηγόρης. Και δείξε βέβαια και ο αντένα πόσο πολύ θέλει το Γρηγόρη και του έδωσε τρεις εκπομπές. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ήταν έτοιμος να φύγει, να πάει στο Μέγκα. Κλάξει τον κλείδο με τρεις εκπομπές. Δεν είναι μόνο οι τρεις εκπομπές. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας είναι από τα τελευταία χρυσά συμβόλαια, ναι, στην ελληνική τηλεόραση. Μιλάμε, μάλιστα, για 2+1.